μεγάλα ενηγήγνεσθε των αρχωμένων, ουδε φιλίας ισχυράς και κοινωνίας. Δεν συμφέρει εις τους άρχοντες φρονήματα γενναία να καλλιεργούνται εις τους αρχωμένους, ούτε φιλίες ισχυρές και δεσμοί, διότι αυτά, περισσότερο από όλα, ο πνευματικός αίρος θα αναπτύσσει. Ιδεοθέατρον, ένα οδηπορικό μέσα από γνωστά και άγνωστα κείμενα της ελληνικής φιλοσοφίας και μυθολογίας, ένα συνεχές δρόμενο, μια πορεία δεκάδων χιλιάδων ετών, με αφετηρία και προορισμό, την σημαντική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και παιδείας, τον άνθρωπο και τις αξίες του. Οδηγός μας, ο αφυπνισμένος Απολλώνιος Ηνίωχος Νους. Εταίροι της ελληνικής σοφίας, φίλοι των πνευματικών ιδεών, ως ευπαρέστητε και στο απόψινό μας φιλοσοφικό ενδιέτημα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους φίλους του Ιδεοθεάτρου, τους φίλους τηλεθεατές που βρέθηκαν την Κυριακή που μας πέρασε, 25η Μαρτίου, στον φυσικό χώρο του Ιδεοθεάτρου. Γιορτάσαμε όπως πραγματικά φρονούμε ότι αξίζει την μεγάλη εθνική μας εορτή, μέσα από την μυητική της έκφραση, μέσα από την μυητική της σκοπιά, τονίζοντας τα στοιχεία εκείνα που αποτέλεσαν πραγματικά την εσωτερική δύναμη της Επαναστάσεως, δηλαδή τις ψυχολογικές δυνάμεις, αλλά και τις ενέργειες εκείνες που εμψύχωσαν τους ήρωες του 21 και που βεβαίως και αυτοί στην σειρά τους εμψύχωσαν και ενθουσίασαν τον κόσμο όλο. Την Κυριακή λοιπόν που μας πέρασε, με έναν πραγματικά περίλαμπρο τρόπο, τιμήσαμε όπως άξιζε τους ήρωες του 21, έναν ορίζοντα που έχουμε, τον ηρωικό που έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη πάντοτε να τον έχουμε πρώτον οφθαλμών μας, μια και η τάση του ανθρώπου είναι να μιμείται, πρέπει να μιμείται ανώτερα πρότυπα. Σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε σαν θέμα την φύση και τη λειτουργικότητα της ψυχής και όπως αυτή βρίσκεται πριν την ενσάρκωσή της στο ανθρώπινο σώμα, αλλά βεβαίως θα μιλήσουμε και για την ίδια την ουσία και την σύστασή της. Είναι χαρά μας γιατί κοντά μας βρίσκεται σήμερα και η Ευρυνόμη Γαβρά, ως ευπαρέστης φίλη Ευρυνόμη. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Ραδάμα. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα, Ευρυνόμη, από τα σοβαρότερα, το σοβαρότερο ως θέμα που έχει απασχολήσει όλες τις φιλοσοφικές σχολές της αρχαιότητος, όλους τους ανθρώπους, όλου του κόσμου, όλους τους αιώνες, αυτό που αφορά την ψυχή. Τι είναι αυτό που λέμε ψυχή? Είναι κάτι άλλο από τον φυσικό ανθρώπινο οργανισμό? Πώς δημιουργείται η ανθρώπινη ψυχή? Πώς εξελίσσει τις δυνάμεις της? Υπάρχει περίπτωση να εξελιχθούν οι δυνάμεις της ανθρωπίνης ψυχής? Η ψυχή μπαίνει πάντοτε στα ίδια, σε νέα σώματα για να εξελίσσεται? Όλες αυτές οι απορίες που έχουν αιώνες τώρα οι άνθρωποι, η ελληνική νομίζω φιλοσοφία έχει δώσει κάποιες πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις, έτσι δεν είναι? Ναι, πράγματι, ο Πλάτωνας, ο οποίος είναι νόμιμος αποδέκτης ορφικών και πυθαγορείων δοξασιών, μιας ορφικής και πυθαγορείου παραδόσεως η οποία έχει προηγηθεί, μας αποκαλύπτει στον ντίμεό του ότι η ψυχή είναι υλικό αντικείμενο το οποίο συγκροτείται από τις δύο υλικές αίδιες κοσμογονικές ουσίες, τις οποίες ονομάζει ο Πλάτων μεριστή και αμέριστη ουσία. Δηλαδή υπάρχουν δύο υλικές ουσίες οι οποίες συνθέτουν αυτό που ονομάζουμε ανθρώπινη ψυχή. Ναι, οι δύο αυτές υλικές κοσμογονικές ουσίες λαμβάνουν μέσα στην πορεία των χρόνων άλλα ονόματα από τους φιλοσόφους, έτσι ξεκινώντας από τον Ορφέα. Οι δύο υλικές κοσμογονικές ουσίες ορίζονται ορφικώς ως γη, ναι, και είδωρ, ή ως χάσμα και θέρας. Ο Πυθαγόρας έρχεται να ονομάσει τις δύο ουσίες ως πέρας και άπειρον,
Και ο Πλάτωνας τις προσδιορίζει με την φύση του μερισμού, όπου αποδίδει την μεριστή φύση στην γη, την υλική κοσμογονική ουσία γη, τη μεμερισμένη, και την αμέριστη φύση στο ίδωρ ή άλλος στον εθέρα, τον ορφικό εθέρα. Γη λοιπόν και ίδωρ, μεριστή και συνεχής ουσία, είναι οι δύο υλικές κοσμογονικές ουσίες από τις οποίες, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυστηριακή παράδοση, συγκροτείται η ψυχή του κόσμου ή η ψυχή του ανθρώπου. Και από τις δύο κοσμογονικές ουσίες αυτές συγκροτείται και η ψυχή του κόσμου, όπως ονομάζεται ύπτα στην ορφική παράδοση, αλλά και η ψυχή του ανθρώπου. Αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες μας διασώζονται και από την ορφική και πυθαγόριο παράδοση, μας τις κατονομάζει ξεκάθαρα και όλη την συγκρότηση της ψυχής την παρουσιάζει ξεκάθαρα, κατεξοχήν, όπως έχουμε πολλάκις πει, ο Πλάτωνας στον Τίμεο, στον πλατωνικό Τίμεο, στο περίφημο χωρίο του 35α, όπου παρουσιάζει αναλυτικά την σύνθεση της ανθρωπίνης ψυχής. Αυτές όμως οι κοσμογονικές ουσίες, ευρυνόμη, είναι φθαρτές ή είναι αφθαρτές? Όπως προσδιορίζονται από την παράδοσή μας, οι ουσίες αυτές είναι αίδιες, ναι, είναι αφθαρτές κοσμογονικές ουσίες. Mm-hmm. Αυτές οι κοσμογονικές ουσίες, λοιπόν, οι άφθαρτες, είναι εκείνες που δημιουργούν την ανθρώπινη ψυχή. Δημιουργούν την ανθρώπινη ψυχή. Ωραία. Σύμφωνα με τον Ορφέα, ένα σφαιρίδιο ύλης mm-hmm. παίρνει μέσα εθέρα και το σχήμα αυτό ταυτίζεται με τον χωροταξικό τύπο ενός αυγού. Το σφαιρίδιο της ύλης μεταμορφώνεται σε αυγό. Το αυγό έχει τρία μέρη, τον κρόκο, το τσόφλι και το λεύκομα. Mm-hmm. Αντίστοιχα, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, όπου εκεί μας αποκαλύπτει την τριμερή φύση της ψυχής, τα τρία αυτά μέρη στεγάζουν τις τρεις κυρίαρχες ιδιότητες της ψυχής. Ποιες είναι αυτές? Αυτές είναι το συναισθηματικό, ο συναισθηματικός της τομέας, το νοητικό και το επιθυμητικό. Συναισθηματικό, λοιπόν, θυμοειδές, νοητικό και επιθυμητικό είναι τα τρία μέρη ή τα τρία τμήματα της ανθρώπινης ψυχής, τα οποία αντιστοιχούν στην τριμέρεια αυτή για την οποία μιλήσαμε αρχικά, στην δομή του ορφικού αυγού. Έτσι, ο Ορφέας μας παραδίδει ότι από το αυγό αυτό, από το ΟΟΝ, το κοσμογονικό, θα ξεπηδήσει ένας Θεός. Θα ξεπηδήσει ο Ιεροφάνης. Ο Ιεροφάνης, ναι, εξέρχεται από το κοσμικό αυγό. Μας δίδει άλλη εικόνα ο Πλάτωνας για την ψυχή. Ο Πλάτωνας στον Φέδρο μας δίδει την εικόνα της ψυχής ως άρματος. Εκεί μας παρουσιάζει την ψυχή ως ένα άρμα με έναν ηνίοχο και δύο άλογα. Τα δύο άλογα είναι αντίστοιχα των δύο τμήματων της ψυχής, τα οποία στεγάζουν το συναισθηματικό και το επιθυμητικό, ενώ ο ηνίοχος είναι ο νους μας. Στον Φέδρο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργεί αυτό το συγκρότημα, το οποίο απεικονίζει εκεί ως άρμα, το περιγράφει ως άρμα. Έτσι, το συγκρότημα αυτό θα πρέπει να διευθύνεται, το άρμα, να διευθύνεται από τον ηνίοχο νου, ο οποίος κρατάει τα ηνία του συναισθηματικού και του επιθυμητικού κέντρου της ψυχής. Ελέγχει, με άλλα λόγια, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες της ψυχής. Ποιος τις ελέγχει? Ναι. Ο νους, το νοητικό μέρος της ψυχής. Αυτά τα τρία μέρη της ψυχής αντιστοιχούν σε κάποιες αρετές. Τα τρία αυτά μέρη της ψυχής, σύμφωνα πάλι με την πλατωνική πολιτεία, έχουν την αντιστοιχία τους σε τρεις πλατωνικές αρετές. Έτσι, η αρετή του συναισθήματος, του θυμοειδούς,
είναι η αρετή της ανδρείας, η αρετή της, του νοητικού μέρους της ψυχής, είναι η αρετή της σοφίας, του επιθυμητικού η σοφροσύνη και σύμφωνα με την πλατωνική πολιτεία, το σύνολο της ψυχής τίνει να καταστεί δικαιοσύνη. Ολόκληρο το συγκρότημα αυτό το οποίο λέγεται ψυχή και μέσα στην πολιτεία παρουσιάζεται ως πόλη, τίνει να καταστεί δικαιοσύνη. Έτσι, στην πλατωνική πολιτεία μας περιγράφει ο Πλάτωνας τον τρόπο με τον οποίο μία πόλη μπορεί να φτάσει σε εκείνο το σημείο το εξελικτικό, ώστε να έχει δικαιοσύνη, να κατακτήσει τη δικαιοσύνη και κατά αντιστοιχεία και η ίδια η ψυχή του ανθρώπου μπορεί να φτάσει σε εκείνο το εξελικτικό στάδιο, ώστε να διέπεται στο σύνολό της από τον νόμο της δικαιοσύνης. Πότε η ανθρώπινη ψυχή, ευρυνόμη, καθίσταται δικαιοσύνη, μεταμορφώνεται σε δικαιοσύνη, δηλαδή μεταμορφώνεται σε αρμονία? Με ποιον τρόπο γίνεται αυτό? Η ανθρώπινη ψυχή, για να εκφράσει τον νόμο της δικαιοσύνης, προϋποθέτει να έχει εκφραστεί εν αρμονία. Αρμονία σημαίνει συλλειτουργία μεταξύ των τμήματων της. Όταν η ψυχή συλλειτουργεί αρμονικά ως προς τα τρία τμήματά της, δηλαδή όταν η ψυχή συναισθηματικά, νοητικά ή επιθυμητικά είναι σε μία αρμονία, όταν αυτό που σκέπτεται, αρμονία, όταν αυτό που σκέπτεται είναι αυτό που λέει, όταν αυτό που σκέπτεται και λέει είναι αυτό που νιώθει, όταν αυτό που σκέπτεται, λέει και νιώθει το κάνει στην πράξη. Ακριβώς, τότε η ψυχή μεταμορφώνεται σε δικαιοσύνη, σύμφωνα με την πλατωνική πολιτεία. Ωραία, αυτή η αναφορά τώρα που κάναμε περιληπτικά, γιατί δίνουμε κάποια σχήματα περιληπτικά βάσει των αρχών μας, δεν έχει να κάνει μόνο όμως με την ανθρώπινη ψυχή, έχει να κάνει, όπως είπαμε, αναλογικά και με την ψυχή του κόσμου. Στο άπειρο σύμπαν μας δίδεται μία διάταξη πάλι της ψυχής του κόσμου, που έχει και αυτή τα τρία αντίστοιχα μέρη, το επιθυμητικό, το θυμοειδές και το λογιστικό. Υπάρχει δηλαδή η σοφία και υπάρχουν αντίστοιχα, θα λέγαμε, και εθερικά διαζώματα, αντίστοιχοι κόσμοι, οι οποίοι έχουν να κάνουν με τον αισθητό κόσμο, με τον νοερό και τον νοητό κόσμο, έτσι δεν είναι? Ναι. Και βεβαίως και σε αυτούς τους τρεις κόσμους αντιστοιχούν και αντίστοιχες δυνάμεις πνευμάτων, ελευθέρων πνευμάτων. Δεν θα αναλύσουμε όμως αυτό το θεωρητικό γύρο. Θέλω να επικεντρωθούμε λίγο προς την ψυχή του ανθρώπου την ίδια. Και θέλω να κλείσουμε έτσι το βασικό αυτό σχήμα με τις αντιστοιχίες οι οποίες μας παραδίδονται μέσα από την, μέσα από την μορφή. Δηλαδή, οι πρόγονοί μας έδωσαν μορφή άραγε σε αυτά τα τρία μέρη της ψυχής? Έδωσαν ένα μορφικό σχηματισμό σε αυτά τα τρία μέρη της ψυχής με τους γνωστούς σε εμάς ρυθμούς, δηλαδή τον δωρικό, τον κορινθιακό και τον ιωνικό ρυθμό? Μήπως δηλαδή ο δωρικός ρυθμός, όπως μας παραδίδει και στην πλατωνική του πολιτεία, βρίσκεται σε αντιστοιχεία με το θυμοειδές της ψυχής, ο κορινθιακός, με το επιθυμητικό μέρος της ψυχής και ο ιωνικός ρυθμός με το λογιστικό? Ναι, πράγματι, οι τρεις ρυθμοί εκφράζουν την αρμονία των τριών τμήματων της ψυχής. Δηλαδή, οι ρυθμοί είναι η εικόνα της αρμονικής εκφράσεως ενός τμήματος. Έτσι, ο δωρικός ρυθμός απεικονίζει την αρμονία που φέρει ο συναισθηματικός φορέας της ψυχής όταν εκφράζεται δια της ανδρείας. Και έτσι, βρίσκεται μάλιστα... Συμβολίζει την ισχύ, μάλιστα, ο δωρικός ρυθμός. Έχει την ισχύ και την άμεση αυτή απλότητα, όπως έχουν οι γραμμές του, της αμέσου συνδέσεως που έχει το συναισθηματικό μέρος, η καρδιά, με τον νου, όπως ακριβώς έχει απλές γραμμές ο δωρικός κύωνας, έτσι με έναν απλό τρόπο συνδέεται και πρέπει να συνδέεται εσωτερικά η καρδία, το συναίσθημα δηλαδή, με το νοητικό, και εκδηλώνει και με αυτόν τον τρόπο και την φύση της, την πραγματική της φύση
η καρδιά, δηλαδή η αγάπη θα λέγαμε, η άπειρη αγάπη, τα γενναία συναισθήματα, οι κορυφώσεις της ανδρείας που εκφράζουν την ηρωική ψυχή, οι φύλακες της πολιτείας του Πλάτωνα μεταμορφώνουν τον άνθρωπο και τον διανσυνδέουν άμεσα τον άνθρωπο με τον κόσμο της σοφίας. Γι' αυτό και μέσα στην ίδια την λέξη της καρδίας είναι η κάρα του Δία, δηλαδή η ίδια η σοφία, επισημένοντας και τον τόπο που γεννήθηκε ο Δίας, στην Αρκαδία. Μιλήσαμε λοιπόν για τον δωρικό, για τον κορινθιακό. Ο κορινθιακός ρυθμός συμβολίζει την δύναμη του επιθυμητικού μέρους της ψυχής και το κάλος που έχει ο τομέας αυτός, ο οποίος στεγάζει κυρίαρχα τον έρωτα της ψυχής, και ο ιωνικός ρυθμός έχει την αντιστοιχία του στο λογιστικό ή νοητικό μέρος της ψυχής. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε η ψυχή με το που δομείται. Μπαίνει κατευθείαν σε ανθρώπινους οργανισμούς. Η ψυχή ενδύεται φορείς, καταρχήν ατελείς, απλούς και μονοκύτερους οργανισμούς, δηλαδή, ναι, για να είμαστε συγκεκριμένοι. Ξεκινάει δηλαδή, ξεκινάει η ψυχή από τη στιγμή που συγκροτείται ως άτομο, υλικό, ως ψυχικό υλικό άτομο, ενδύεται άμεσα τους πρώτους απλούς οργανισμούς, δηλαδή τους μονοκύτταρους οργανισμούς. Μετά πηγαίνει στην εξέλιξή της περνάει σε πολυκύτταρους οργανισμούς, μπαίνει στην διαδικασία της λειτουργικότητος διαφόρων οργανικών τύπων του ζωικού βασιλείου, και από το ζωικό βασίλειο, από τον κόσμο δηλαδή συγκεκριμένα των θηλαστικών, περνάει η ψυχή στο ανθρώπινο βασίλειο. Εδώ έχουμε ένα σημείο πολύ σοβαρό της μεταβάσεως, αυτής της αλλαγής καταστάσεως, της πλήρους μεταμορφώσεως της ζωικής νοήσεως σε έλογη νόηση, που στα ζώα, όπως γνωρίζουμε, λειτουργεί δια των ενστίκτων. Οι νόησεις δεν έχουν νόηση, τα ζώα έχουν συναισθηματικό κόσμο ανεπτυγμένο, δεν έχουν όμως έλογη νόηση. Αυτή η έλογη νόηση είναι το μεγάλο άλμα, θα λέγαμε, στην φύση, που περνάει η ψυχή από το ζωικό βασίλειο στο ανθρώπινο βασίλειο. Και στο ανθρώπινο βασίλειο, βέβαια, ναι, η ψυχή συνδέεται με τον ανθρώπινο οργανισμό δια ενός εθερικού μανδύα, ο οποίος από την παράδοσή μας, την αρχαία ελληνική, ονομάζεται σύνδεσμος. Ωραία, μισό λεπτάκι αυτός, πριν να σας μιλήσεις για τον σύνδεσμο, να πούμε ότι η μεγάλη διαφορά, δηλαδή, από το ζωικό βασίλειο προς το ανθρώπινο βασίλειο, βρίσκεται ακριβώς σε αυτόν τον σύνδεσμο, ότι η ψυχή χρησιμοποιεί ένα συνδετικό λόγο, χρησιμοποιεί ένα εθέρα, δηλαδή, ειδικής δονήσεως, που συνδέει την ψυχή με τον ανθρώπινο οργανικό φορέα. Έτσι, ο σύνδεσμος αυτός ενώνει το σφαιρίδιο της ύλης που αποτελεί την ψυχή μας με τον ανθρώπινο οργανισμό, πληρεί το σώμα, το ανθρώπινο σώμα, ο εθέρας αυτός του συνδέσμου, και περιβάλλει, καλύπτει το σφαιρίδιο της ύλης, το οποίο εδράζεται στην αριστερή κοιλία της καρδιάς, και εκεί μεταφέρει και τον παλμό του, τον πρωταρχικό παλμό, τον οποίο έχει από την φύση του, ήδη από την γέννησή του, από τη συγκρότησή του. Ωραία, το σφαιρίδιο αυτό. Αφού δώσαμε την συγκεκριμένη πληροφορία αυτή της διαφοροποίησης από το ζωικό προς το ανθρώπινο βασίλειο, ότι η κυρίαρχη διαφορά της μεταμορφώσεως από την ζωική νόηση στην έλογη νόηση είναι αυτός ο σύνδεσμος, ο οποίος ονομάζεται και Προμηθέας, σύμφωνα με την παράδοσή μας, είναι το προμηθεϊκό πυρ, το οποίο λαμβάνουμε από τον θείο κόσμο. Να πούμε τώρα για την ίδια την φύση του συνδέσμου, δηλαδή να πούμε ότι ο σύνδεσμος αυτός είναι εθερικής φύσεως και τον λαμβάνει η ψυχή από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται πριν την ενσάρκωσή της στο ανθρώπινο σώμα. Ναι. Γιατί ο εθέρας αυτός έχει μέσα αυτές τις ιδιότητες που κάνουν τον άνθρωπο μετά, όταν συνδεθεί η ψυχή με το σώμα, να φέρει μέσα νόηση.
Έχει ο εθέρας νου μέσα του, έχει η ύλη, η εθερική νου. Σύμφωνα με την παράδοσή μας, ο εθέρας έχει δυνάμεις λογικές. Οι δυνάμεις αυτές οι λογικές αυτό ακούγεται κάπως είναι περίεργο. Απρόσωπες. Ακούγεται κάπως ναι, περίεργο δεν είναι αυτό λογικές ότι δυνάμεις ο εθέρας η ύλη έχει μέσα λογικές δυνάμεις. Ναι. Δεν είναι η λογική με την έννοια που εμείς την νοούμε σε προσωπικό επίπεδο, μέσα σε προσωπικά, σε προσωπικό, στον προσωπικό φορέα, mm-hmm. αλλά η λογική εκεί και ο νους, όπως μας αποκαλύπτει ο Πλάτωνας και ο διάδοχος του, ο διάδοχος της Πλατωνικής ο Ακαδημίας, Πρόκλος. Ο Πρόκλος, η λογική αυτή, οι λογικές δυνάμεις είναι οι απρόσωπες συνεκτικές δυνάμεις, συγκεντρωτικές δυνάμεις, όπως εκφράζονται δια της αρχαίας ελληνικής ρίζας λεγ. Μάλιστα. Η ρίζα λεγ σημαίνει στην συγκέντρωση. Λέγω σημαίνει συγκεντρώνω καταρχήν και η συγκεντρωτική αυτή φύση του εθέρος πρόκειται από λεγ να καταστεί λόγ δια της εταιριώσεως του έψιλον σε όμικρον. Τότε αποκτά πνευματικότητα, διότι το όμικρον, όπως μας παραδίδεται, συμβολίζει πάντοτε την πνευματικότητα. Ένα μέγεθος το οποίο έχει φτάσει σε ένα πέρας και έχει εκφραστεί πνευματικά. Έτσι, οι δυνάμεις λέγ γίνονται λογικές δυνάμεις και οι λογικές δυνάμεις είναι εν τέλει αυτές τις οποίες ανεβρίσκουμε στην φύση του ανθρωπίνου οργανισμού, όπου βέβαια ο ανθρώπινος οργανισμός από μόνος του, χωρίς τις δυνάμεις της ψυχής, δεν έχει ούτε συναισθηματικές, ούτε νοητικές, ούτε ερωτικές εκφράσεις. Η ίδια η ψυχή δηλαδή είναι αυτή η οποία στεγάζει όλα αυτά τα συναισθήματα και τις ιδέες. Ο ίδιος ο ανθρώπινος οργανισμός είναι ένας φορέας, είναι ένα όχημα, είναι ένα φθαρτό όργανο, ένα το οποίο όργανο. Στεγάζει τις δυνάμεις, τις εκδιπλούμενες της ψυχής. Όταν μιλάμε λοιπόν για λογικές δυνάμεις, για συναισθηματικές, για νοητικές εκφράσεις, για επιθυμητικές ή για επιθυμίες εν γέννη, δεν μιλάμε για λειτουργίες του φυσικού οργάνου που λέγεται ανθρώπινος οργανισμός, αλλά για λειτουργίες της ανθρώπινης ψυχής. Ωραία. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι αυτό που ονομάζουμε δυνάμεις λογικές μέσα στην φύση του εθέρα, κατ' ουσίαν είναι οι δυνάμεις αυτές μέσα στην φύση και στην λειτουργία των ιδιωτήτων του φωτός, έτσι δεν είναι? Το φως είναι εκείνο κατ' ουσίαν που φέρει. Το λέω το φως γιατί το φως είναι η χονδροειδέστερη αντίληψη που εμείς μπορούμε να έχουμε για την φύση του εθέρα. Άρα λοιπόν οι δυνάμεις του φωτός είναι εκείνες που έχουν μέσα τους, φέρουν μέσα τους την λειτουργία του λόγου, την λειτουργία της λογικής, όχι όμως της λογικής όπως επισήμενες, όπως την χειριζόμαστε και την αντιλαμβανόμαστε στο ανθρώπινο επίπεδο, αλλά την αιτία παραγωγής λογικών σκέψεων και λογικών δυνάμεων όταν, mm-hmm. και την εκδήλωση αυτών όταν βρεθεί και λειτουργήσει στην δομή ενός οργάνου. Έχουμε ένα όργανο φυσικό, έχουμε τον εγκέφαλο. Άρα λοιπόν έχουμε την δυνατότητα δια της χρήσεως της ουσίας που φέρουμε εντός μας, της εθερικής ουσίας του συνδετικού λόγου, του προμηθεϊκού φωτός, να εκδηλωθεί η έλογη πλέον νόηση. Πράγματι. Βέβαια εδώ να επισημάνουμε ότι το φως, μέσω του φωτός μπορούμε να αντιληφθούμε τον εθέρα, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι φως είναι η ανωτάτη κατάσταση της εξελικτικής πορείας, της εξελικτικής φύσεως και των δύο υλικών κοσμογονικών ουσιών, είτε της μεριστής ουσίας είτε της συνεχούς ουσίας. Πράγματι η παράδοσή μας μας αποκαλύπτει ότι και η μεριστή ουσία, η γη, πρόκειται να καταστεί κάποτε ακτινοβόλος, να φτάσει δηλαδή σε εκείνο το εξελικτικό σημείο ώστε να φέρει φως, και η συνεχής ουσία μπορεί... Και η γη και η ίδια η ψυχή μας δηλαδή, έτσι.
Βέβαια, βεβαίως, όπως και ο ήλιος ή κάθε άλλο σώμα το οποίο έχει φτάσει σε εκείνη την κατάσταση, την εξελικτική. Την αυτόφωτη. Την αυτόφωτη, ώστε να καταστεί πύρινο, έτσι και πύρινο σώμα, έτσι και η μεριστή ουσία μπορεί να φτάσει και η ίδια μας η ψυχή σε εκείνη την εξελικτική κατάσταση, ώστε να ακτινοβολεί, να φέρει φως. Φως, λοιπόν, είναι η ανωτάτη έκφραση της εξελικτικής καταστάσεως των δύο υλικών κοσμογονικών ουσιών. Έχουμε, λοιπόν, την ανθρώπινη ψυχή, η οποία βρίσκεται εκτός του περιβάλλοντος της Γης, μεταξύ Γης και Σελήνης, όπως μας περιγράφεται από την παράδοσή μας, και λαμβάνει εφαίρα από το περιβάλλον της, η ψυχή, και χρησιμοποιεί αυτό τον εφαίρα σαν μέσο ενεργείας και σαν σύνδεσμο για την κάθοδό της προς την Γη, την κίνησή της προς την Γη και την σύνδεσή της με τον ανθρώπινο οργανισμό. Περίγραψέ μας, αν θέλεις, σχηματικά και εντάχει, πώς γίνεται αυτή η διαδικασία της συνδέσεως της ανθρωπίνης ψυχής και πώς επηρεάζεται ο εθέρας από την περιβάλλουσα αστρική εκτινοβολία. Η ψυχή εισέρχεται καταρχήν μέσα στο έμβριο τον δεύτερο μήνα της κοίησεως. Τότε που ξεκινούν και οι πρώτοι καρδιακοί κτύποι. Ναι, έτσι αυτό το οποίο μας παραδίδεται είναι ότι η σύνδεση της ψυχής με τον ανθρώπινο οργανισμό γίνεται κατά τον δεύτερο μήνα της κοίησεως, όπου λειτουργεί ο νόμος 2, ο Πυθαγόριος νόμος 2 της ζωής. Ναι. Εκεί, λοιπόν, έχουμε την σύνδεση της ψυχής με τον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτό σημαίνει ότι τον πρώτο μήνα λειτουργούσε ο νόμος 1, αντίστοιχα. Ο νόμος 1 της κινήσεως. Της κινήσεως. Και έχουμε 9 μήνες που αντιστοιχούν και σε αντίστοιχους νόμους. Καθώς εξέρχεται το έμβριο από την μήτρα, χρειάζεται 40 ημέρες, όπου εκεί λειτουργεί ο νόμος 4 της μορφής, σύμφωνα με τον Πυθαγόρα, ο Πυθαγόριος νόμος 4, χρειάζεται, λοιπόν, 40 ημέρες για να συνδεθεί, για να συγκροτηθεί ο εθέρας, ο οποίος ονομάζεται συνδετικός λόγος, για να ενώσει πλήρως την ψυχή με τον ανθρώπινο οργανισμό. Χρειάζεται, λοιπόν, 40 ημέρες. Αυτή είναι η διαδικασία της συνδέσεως της ψυχής με τον ανθρώπινο οργανισμό. Τώρα, ο συνδετικός λόγος έχει έναν κραδασμό, έχει έναν κραδασμιακό τύπο ανάλογο της φύσεως της ανθρώπινης ψυχής. Επειδή η ψυχή διατηρεί την ιστορία της μέσα στους αιώνες, δηλαδή έχει έναν χώρο συγκεκριμένο, τον οποίο ο Πλάτωνας ονομάζει επιθυμητικό, και στον Θεέτητο τον χώρο αυτό τον περιγράφει ως το κέρινο εκμαγείο της ψυχής, επάνω στο οποίο αποτυπώνονται όλες οι γνώσεις που έχει η ψυχή καθ' όλη τη διάρκεια, κατά την πορεία των ενσαρκώσεών της, μέσα στις ενσαρκώσεις της. Έχει αποταμιεύσει, λοιπόν, εκεί γνώσεις οι οποίες υπηρετούν τον νόμο της εξελίξεως. Έτσι η ψυχή εξελίσσεται σε κάθε ενσάρκωση, δεν οπισθοδρομεί, δεν μένει στάσιμη ως προς την εξέλιξή της, σε κάθε ενσάρκωση είναι όλο και πιο εξελιγμένη και η εξέλιξη αυτή αντανακλάται, αποτυπώνεται στο νέο φορέα που κάθε φορά η ψυχή ενδύεται, περιβάλλεται, διαμέσου του οποίου συνδέεται και με τον ανθρώπινο οργανισμό. Έτσι, ο συνδετικός λόγος μας είναι ανάλογος της εξελικτικής μας βαθμίδος, της εξελικτικής μας καταστάσεως, διότι ο συνδετικός λόγος είναι ο αποδέκτης όλων των πληροφοριών, όλων των ιδιοτήτων που έχει η ψυχή. Ο συνδετικός λόγος, το σώμα αυτό, ο εθερικός περίγυρος της ψυχής, ο εθερικός της μανδύας, είναι το σώμα, το οποίο, το εθερικό σώμα της ψυχής, του ανθρώπου, έχουμε ένα δεύτερο σώμα, δηλαδή πέραν του υλικού φυσικού σώματος, όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα δεύτερο σώμα. Στο οποίο αποτείνονται, και η ανατολική παράδοση το ονομάζει αστρικό σώμα. Στο οποίο απευθύνονται
όλες οι εκπαιδευτικές, μυστηριακές διαδικασίες, όλα τα μυστήρια, τα δρόμενα και τα δεικνύμενα των μυστηρίων, όλες οι μυστηριακές θεσμοθεσίες απευθύνονται προς αυτό το σώμα με σκοπό το σώμα αυτό να εξελιχθεί σε τέτοιο σημείο ώστε να εκφράσει το πυρ, να εκφραστεί ως πύρινο στοιχείο της ανθρωπίνης φύσεως. Μια παρένθεση, σχέση του προστατευτικού πνεύματος με τον συνδετικό αυτό λόγο, με το αστρικό μας σώμα. Το προστατευτικό πνεύμα της ανθρώπινης ψυχής που μας παραδίδεται και μέσα στον Φέδωνα αλλά και σε άλλα κείμενα ως δαίμον είναι το μέγεθος εκείνο. Δαίμον, να εξηγήσουμε και λίγο στους φίλους μας τι σημαίνει, γιατί η λέξη αυτή έχει πάρει μια κακότροπη ερμηνεία μέσα στους αιώνες, χρησιμοποιούμενη από την χριστιανική θρησκεία αρνητικά. Ναι, δαίμον παράγεται από το ρήμα δέο με αλφα γιώτα, που σημαίνει γνωρίζω, σημαίνει μερίζω, σημαίνει πυρώνω, σημαίνει και τρέφω, εξού συνδετημών, δάδα, δέδαλος. Έτσι έχουμε την κυρίαρχη βέβαια έννοια, ενοιολογική απόχρωση, να έχει να κάνει με την γνώση. Ο δαίμον, κυριάρχος, είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει. Ο ηδήμον, θα λέγαμε. Κατ' εξοχήν, δαιμόνιο στην εργασία του, λέμε σήμερα, είναι αυτός, έτσι. Ναι, έτσι το προστατευτικό πνεύμα είναι το εντεταλμένο εκείνο ψυχικό μέγεθος, το οποίο είναι κατάτι ανώτερο από αυτόν που κάθε φορά προστατεύει, από τον προστατευόμενο. Το μέγεθος αυτό, το πνεύμα αυτό, έχει ως σκοπό να προστατεύσει, να καθοδηγήσει και να εκπαιδεύσει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έναν άνθρωπο, μία ψυχή. Συνδέεται λοιπόν με τον άνθρωπο αυτό, ήδη έχει συνδεθεί από την γέννησή του και τον παρακολουθεί, αλλά και τον συνοδεύει, είναι ο συνοδός της ψυχής, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Και η σχέση του με τον συνδετικό λόγο, πού βρίσκεται το προστατευτικό πνεύμα μέσα μας? Το προστατευτικό πνεύμα, είναι, επειδή δεν έχει όργανο, ναι, ενεργίας, ακριβώς, γιατί είναι άσαρκο, συνδέεται και λειτουργεί διαμέσου του δικού μας φορέως, εθερικού φορέως, ο οποίος είναι ο συνδετικός μας λόγος. Άρα χρησιμοποιεί λοιπόν ο συνδετικός λόγος, χρησιμοποιεί το προστατευτικό πνεύμα, το θερικό μας σώμα, για να συνάπτεται με θυμών. Και βέβαια ο ίδιος ο συνδετικός λόγος, θα λέγαμε πιο πρακτικά, συνδέει την ίδια την ανθρώπινη ψυχή με το φυσικό της οργανισμό, το σώμα, συνδεόμενος κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα, που όπως όλα τα νεύρα βρίσκονται και διακλαδούνται σε ολόκληρα τα όργανά μας, σε όλα τα μέρη του σώματος, έτσι ακριβώς υπάρχει και η ενεργητικότητα της ψυχής και των δυνάμεων της ψυχής σε όλα τα μέρη. Γι' αυτό και ο Πλάτωνας, ναι, περιγράφει τον άνθρωπο, όπου βέβαια ο άνθρωπος τον ενδιαφέρει από την, από την πλευρά της ψυχικής του υποστάσεως, την πνευματική, το λέει ξεκάθαρα το παντού, πνευματικό ότι του σώμα, αυτό το οποίο περιγράφει ο Πλάτωνας, περιγράφω και αυτό στο οποίο αποτείνομαι, και βεβαίως, είναι η ψυχή του ανθρώπου. Ναι, και στον Τίμιο που κάνει αναφορές για τα όργανα του ανθρωπίνου οργανισμού, πώς σχηματίζονται ή και πώς σχηματίζεται η κεφαλή, η φύση και η λειτουργία του σπλήνα, του ύπατος και τα λοιπά, κατ' ουσίαν αναφέρεται στα εθερικά κέντρα της ψυχής. Ενδιαφέρει τον Πλάτωνα δηλαδή όχι πως φτιάχτηκε το ίδιο το φυσικό σώμα, αλλά πως δομείται, πως δημιουργεί και εκφράζει δυνάμεις το πνευματικό σώμα του ανθρώπου, ο συνδετικός του λόγος. Ακριβώς, δηλαδή, αλλά αποκαλύπτει ακόμη ότι η φύση διέπεται από γεφυρωτικούς αναλογικούς νόμους και ότι ισχύει σε ανθρώπινο οργανικό επίπεδο, ισχύει και σε πνευματικό. Ισχύει κατά αναλογία και στους νόμους οι οποίοι διέπουν τη λειτουργία του εθερικού αυτού οργάνου, του εθερικού μας φορέως. Έτσι, εκεί στον Τίμεο περιγράφει τον άνθρωπο, όπου όπως είπαμε, αυτό το οποίο τον ενδιαφέρει τον Πλάτωνα είναι η ψυχική υπόσταση του ανθρώπου και η πνευματική του φύση, κυριάρχος,
Περιγράφει λοιπόν τον άνθρωπο στον Τίμεο ως ένα ανάποδο δέντρο το οποίο έχει τις ρίζες του στον ουρανό. Η εικόνα αυτή μας παραπέμπει στη λειτουργία του συνδετικού λόγου, ο οποίος ενώνεται, καταρχήν υπάρχει μέσα στην ίδια μας, μέσα στην κεφαλή του ανθρώπου, όπου συνδέεται με τα όργανα που υπάρχουν εκεί, με τα κέντρα του ανθρωπίνου οργανισμού, όπως είναι η επίφυση, ναι, η υπόφυση, ο θυροειδής αδένας κτλ. Έτσι, έχοντας τις ρίζες του στον ουρανό, ξεκινώντας από την κεφαλή, ο συνδετικός λόγος διακλαδούται διαμέσου του κεντρικού νευρικού συστήματος σε όλο τον ανθρώπινο οργανισμό. Ωραία. Να πούμε έτσι παρενθετικά εδώ ότι αύριο Πέμπτη, στην λειτουργικότητα ενός νέου χώρου που έχουμε στο Θυσίο, απέναντι από τον Ιερό Ναό του Θεού Υφαίστου, Αδριανού 1, Αδριανού 1 λοιπόν στο Θυσίο, στις 6 το απόγευμα, στον Διάβλο, έτσι λέγεται ο χώρος, στον πρώτο όροφο του Διάβλου, Αδριανού 1, με το που βγαίνετε από τον ηλεκτρικό σταθμό του Θυσίου ακριβώς, Αδριανού 1 στον πρώτο όροφο, στον Διάβλο, θα έχουμε μια συνάντηση για όλους όσους ενδιαφέρονται να αναλύσουμε και να σχολιάσουμε βαθύτερα όλα αυτά τα θέματα που αναπτύσσονται στην σημερινή μας εκπομπή. Να πούμε επίσης ότι οι ευρυνόμοι την Παρασκευή στις ειδικότατες εργασίες και μελέτες επάνω στα χαλαδαϊκά σχόλια, στα χαλαδαϊκά λόγια, στους χαλαδαϊκούς χρησμούς, σε σχέση πάντοτε με την ορφική θεολογία, 6 με 8 παραδίδει έναν εξαίρετο κύκλο μαθημάτων στο φυσικό χώρο του Ιδιοθεάτρου, Στουρνάρη 57 στον τρίτο όροφο, και επίσης το Σάββατο πάλι στις 7 η ώρα το απόγευμα, 7 με 9, έχουμε τον κύκλο της Πλατωνικής Ακαδημίας, όπου παρουσιάζουμε τον πολιτικό. Ναι, πολιτικό. Ποιος είναι ο πολιτικός άραγε? Όταν λέει ο Πλάτωνας πολιτικό, τι εννοεί? Πολιτικός είναι αυτός ο οποίος ασχολείται με τα της πόλεως, mm-hmm, που βέβαια πόλη είναι η ψυχή. Άρα ο πολιτικός είναι ο άνδρας ο οποίος ασχολείται με τις ιδιότητες της ψυχής. Πώς βέβαια πόλη είναι η ψυχή? Πόλης, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, στην πλατωνική του πολιτεία, η πόλης είναι η ψυχή, γιατί εκεί μας λέει ότι ό,τι σας περιγράφω για τις τάξεις της πόλης, για τη δομή της πόλης, έχουν την αντιστοιχία τους στην δομή της ανθρώπινης ψυχής. Αυτό που λέει ξεκάθαρα ο Πλάτωνας, αυτό, λέξεως ψυχή. Είναι κρυπτόγραμμα της λέξεως ψυχή πόλης, αλλά τι κρυπτόγραμμα, αυτό λέει ξεκάθαρα ο Πλάτωνας. Αυτό οι φιλόλογοι γιατί δεν το διαβάζουν? Γιατί θέλουν να εξετάσουν την πόλη και την λειτουργικότητα, τους νόμους, όλες τις αναφορές που κάνει για την ιδανική του πολιτεία ο Πλάτωνας? Ενδεχομένως είναι δύσκολο να λειτουργήσει ο νόμος της αναλογίας. Ναι. Μόνο στην εξωτερική δόμηση της πόλεως ενδιαφέρονται και κάνουν τις αναγωγές όλης της πλατωνικής πολιτείας. Αλλά ο Πλάτων μιλάει ξεκάθαρα για την οργάνωση και την δόμηση της ανθρώπινης ψυχής. Έτσι λοιπόν ο πολιτικός τι είναι, Ευρυνόμη? Ο πολιτικός για τον Πλάτωνα είναι ο μυσταγωγός. Mm-hmm. Ο μυσταγωγός. Και μέσα στον πολιτικό, τι μας παρουσιάζει ο Πλάτωνας? Ο Πλάτωνας στον πολιτικό. Καταρχήν αυτό το Σάββατο, γιατί θα μιλήσουμε? Θα μιλήσουμε για τις τέχνες, mm-hmm, τις οποίες χειρίζεται ο πολιτικός. Ναι. Τέχνες και επιστήμες τις οποίες χειρίζεται, γνωρίζει ο πολιτικός και χειρίζεται, για να λειτουργήσει, για να δράσει, να επιδράσει επί της πόλεως, όπου πόλης είναι η ψυχή. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες τέχνες συγκεκριμένες που μας περιγράφει ο Πλάτωνας μέσα στο κείμενό του, όπως είναι η φαντουργία για παράδειγμα. Αλλά η σχέση και η ιδριοτομική. Ναι, ναι. Ο τρόπος με τον οποίο κόβονται τα δέντρα, ο τρόπος με τον οποίο φτιάχνονται υποδήματα, υποδηματοποιία, όλα αυτά μας λέει. Και σου λέει τώρα ο φιλολόγος, τι σχέση έχει ο πολιτικός με την υποδηματοποιία, πώς να φτιάχνω παπούτσια, ας πούμε, ή πώς να κόβω τα δέντρα, ή πώς να κάθομαι στον αργαλιό να υφαίνω? Όλες αυτές οι τέχνες, τι είναι συμβολικές, συμβολικές τεχνικές για την εκδήλωση των δυνάμεων του συνδετικού λόγου, του αστρικού σώματος της ψυχής. Πώς φτιάχνεται, πώς δομείται κατ' ουσίαν το πνευματικό αθάνατο όχημα της ψυχής.
Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Αυτό το Σάββατο λοιπόν θα έχουμε αναλυτικά 7 με 9 ακριβώς αυτό που περιγράφει ο πολιτικός στην τέχνη της δοθομήσεως του πνευματικού σώματος, του αθανάτου σώματος, της ψυχής, του συνθετικού λόγου που προαναφέραμε. Και την Παρασκευή, όπως είπαμε, έχουμε 6 με 8 την ορφική θεολογία, τους χαλδαϊκούς χρησμούς με την Ευρυνόμη, και αύριο Πέμπτη στις 6, όχι όμως στη Στουρνάρα 57, αλλά στην Αδριανού 1, στο Θησίο, θα έχουμε μια συνάντηση για να ερμηνεύσουμε ακριβώς αυτά τα θέματα που κουβεντιάζουμε σήμερα για την φύση, την δύναμη και την ουσία της ψυχής, αναλυτικά. 6 με 8 θα έχουμε ένα αναλυτικότατο μάθημα επάνω σε αυτά τα θέματα. Πληροφορίες για όλα αυτά στο 210 52 37 543. 52 37 543 για να γνωρίσουμε καλύτερα, αν θέλουμε να μελετήσουμε τα θέματα των ελληνικών πνευματικών αρχών και ιδεών στον φυσικό χώρο του Ιδιοθεάτρου, όπου πραγματοποιούνται και μαθήματα της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, στο τμήμα το διευθύνει η Ευρυνόμη, η Γαβρά, για παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού βεβαίως, αλλά και ενηλίκων, μαθήματα αρχαίας ελληνικής γλώσσης και ομιλών χρόνια τώρα, 30 χρόνια και, παρουσιάζουμε και οργανώνουμε μαθήματα που αφορούν την αγωγή του λόγου, την ρητορική τέχνη και την υποκριτική τέχνη. Να επανέλθουμε στα θέματά μας, Ευρυνόμη. Έτσι, λέγοντας για το συνδετικό λόγο, η ουσία αυτή δέχεται η παράδοσή μας, η οποία χρησιμοποιείται ως συνδετικό μέσο της ψυχής, αναλόγως της επιδράσεως υπό την οποία ευρίσκεται εκ της κινήσεως των ουρανίων σωμάτων, για να δούμε τώρα και τη σχέση της, τα ουράνια σώματα, έχει μία ορισμένη εντατικότητα διαφέρουσα της καταστάσεως στην οποία βρίσκεται, όταν άλλες διαφορετικές ασκούνται επ' αυτής επιδράσεις των ουρανίων σωμάτων. Δηλαδή, αυτό που λέμε, για να δω εγώ το οροσκόπιό μου, πάω στον αστρολόγο και λέω θέλω να δω κάτω από ποιες επιρροές έχω γεννηθεί. Βέβαια. Η θύραθεν αστρολογία βέβαια δεν έχει καμία σχέση με την αστρολογία την οποία γνώριζαν, έτσι, χειρίζονταν έτσι. Γιατί Έλληνες μύστες. Βέβαια, γιατί η ορθή αστρολογική πρόβλεψη πρέπει να γνωρίζει κάποιος την ώρα που έγινε η σύλληψη, η γονιμοποίηση δηλαδή του οαρίου από το σπέρμα το ζωάριο, γιατί από εκείνη τη στιγμή ήδη ξεκινάνε οι επιρροές, οι αστρικές επιρροές. Πρέπει να γνωρίζει την ώρα που γίνεται η σύνδεση της ψυχής με τον συνδετικό λόγο άνωθεν, πριν κατέβει ακόμα καν η ψυχή προς ενσάρκωση, να γνωρίζει βεβαίως την ώρα της ενσαρκώσεως, εκεί που ξεκινούν οι καρδιακοί κτύποι, οι πρώτοι καρδιακοί κτύποι που μπαίνει η ψυχή μέσα στο έμβριο, και βεβαίως την ώρα της εξόδου της ψυχής από της εξόδου του οργανισμού, του εμβρίου δηλαδή. Αυτό ξέρουμε όλοι, την έξοδο μόνο του εμβρίου, την ώρα που γεννιόμαστε και νομίζουμε ότι έχουμε τα χαρακτηριστικά και βάσει αυτών βγάζουμε τα χαρακτηριστικά, όμως η ώρα είναι σε σύνθεση, ο σωστός χρόνος αποτελεί σύνθεση του συνόλου των ωρών που προαναφέραμε. Στο σημείο όμως αυτό, μια και μιλάμε για τον συνδετικό λόγο, μια και μιλάμε για την φύση του εθέρους, μια και μιλάμε κατ' ουσίαν για το ίδιο το φως, ας τιμήσουμε το φως στην περίοδο αυτή της αιαρινής ησημερίας. Λέγει λοιπόν ο διδάσκαλός μας ο Σπυρίδων Άγος, κρατεέ άναξ του φωτός, το ειδικό σου φως πληρεί πάσα στας εκτάσεις και το παν προς εσέ, ο θείο φως οφείλει την ύπαρξή σου. Είσαι ο σωτήρ πάσης υπάρξεως, διότι άνευ σου ουδέν θα υπήρχε. Χαίρε φίβε, χαίρε πνευματικό φως του ηλίου. Όταν προβάλλεις φίβε, το έρευος υποχωρεί και αναγεννάται η φύση. Όταν τα θεία σου ακτίνας αποστέλεις προς τους κοιμωμένους κόσμους, όπως εγύρισ' αυτούς. Εμούσε σου, ερατό, ευτέρπη, θάλια, μελπομένη, τερψιχώρη, ουρανία, καλλιόπη, πολύμνια, σκορπούσι τα σακτίνα σου και ο νους του κόσμου λαμβάνει ισχύ. Χαίρε φίβε,
Συ ισχυρέ βασιλεύτης φύσεως, εγέννησες πάσα στας μορφάς και προς εσέ πάσα εμορφέ οφείλουν την ύπαρξή των. Συ έδωσες τον λόγον ο οποίος εγέννησε τον νου και μόνον δια του ειδικού σου φωτός αντιλαμβανόμεθα των μορφών του απείρου και λαμβάνομαι γνώση ότι υπάρχει ζωή. Χαίρε Φίβε, προσέ Φίβε, έχουμε καθήκον να αποτείνουμε τας ευχαριστίας μας, διότι εσύ είσαι ο μόνος άρχον τον οποίον πρέπει να αναγνωρίζουμε ως γονέα ημών. Καταδέξου λοιπόν ο άρχοντα των ευχαριστιών μας και περίβαλον ημάς δια των θείων σου μουσών, αφού τη σύ επιδαψιλεύση εγνωρίσαμε και το αίτιον της υπάρξεώς μας. Ένος και τιμή προς το πνευματικό φως. Και τώρα που έχουμε και την άνοιξή μας με το καθαρό αυτό ζωντανό αισθητό φως του ηλίου, είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να στρέψουμε την προσοχή μας, να στρέψουμε το νου μας και στην αιτία παραγωγής αυτού του αισθητού φωτός, στις δυνάμεις του πνευματικού φωτός, που τις έχουμε ξεκάθαρα και απολύτως οργανωμένα και καταγεγραμμένα στον χώρο μας, στα βιβλία μας, μέσα στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Οι πνευματικές ιδέες της Ελλάδος, οι πνευματικές ιδέες, οι φυσικές ιδέες, είναι κατ' ουσίαν οι εκφράσεις, οι καταγεγραμμένες του πνευματικού φωτός. Η ελληνική σκέψη, η ελληνική φιλοσοφία, ας είναι ο οδηγός μας και ας φωταγωγεί τις ψυχές μας, ούτως ώστε να έχουν την ελπίδα οι ψυχές μας να βγουν από το έρευος του σπηλαίου στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Θερμά να σας ευχαριστήσουμε για την προσοχή και να θυμίσουμε ότι και αύριο Πέμπτη στις 6, αυριανού 1 στο Θυσίο, αλλά και την Παρασκευή και το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στην Στουρνάρα 57 στο Ιδεοθέατρο θα συνεχίσουμε τους λόγους μας. Για όσοι από εσάς ενδιαφέρονται, στο 210-5237-543 στη γραμματεία μας για πληροφορίες. Από την καρδιά του Απόλλωνα στον ήλιο της καρδιάς σας να ευδαιμονείτε. Ου συμφέρει της άρχους η φρονήματα μεγάλα ενηγίγνεστε των αρχομένων, ουδέ φιλίας ισχυράς και κοινωνίας. Δεν συμφέρει στους άρχοντες φρονήματα γενναία να καλλιεργούνται εις τους αρχομένους, ούτε φιλίες ισχυρές και δεσμοί, διότι αυτά, περισσότερο από όλα, ο πνευματικός αίρος θα αναπτύσσει. Ιδεοθέατρον, ένα οδηπορικό μέσα από γνωστά και άγνωστα κείμενα της ελληνικής φιλοσοφίας και μυθολογίας, ένα συνεχές δρόμενο, μια πορεία δεκάδων χιλιάδων ετών, με αφετηρία και προορισμό, την σημαντική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και παιδείας, τον άνθρωπο και τις αξίες του. Οδηγός μας, ο αφυπνισμένος Απολλώνιος ημίωχος νους.